Στο έλεος της κρατικής αδιαφορίας βρίσκεται ο Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς. Στις τραγικές ελλείψεις του προσωπικού έρχεται να προσθεθεί και η απουσία γιατρού. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και συγκεκριμένα το Ναυτικό Νοσοκομείο Κρήτης δεν θα διαθέσει για τη φετινή σεζόν γιατρό που θα απασχολείται εντός του φαραγγιού. Αντιθέτως, το οποιοδήποτε περιστατικό θα αντιμετωπίζεται πλέον από το γιατρό στην Αγία Ρουμέλη. Γιατρός απαιτείται και γιατρός δεν υπάρχει στο φαράγγι της Σαμαριάς. Την ώρα που περίπου 200.000 επισκέπτες το χρόνο επισκέπτονται τον Εθνικό Δρυμό, φέρνοντας άμεσο εισόδημα στο κράτος, δεν υπάρχει πρόβλεψη για ιατρική του κάλυψη, με τον γιατρό από την Αγία Ρουμέλη να βρίσκεται σε επιφυλακή για πανενδεχόμενο. Ναι, μεν το ΠΕΣΥ ανταποκρίθηκε. Έχουμε γιατρό αυτή τη στιγμή στην Αγία Ρουμέλη. Αλλά το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν μας έχει απαντήσει ακόμα. Παρόλο που σας λέω είναι από τις 10 Φλεβάρι η ερώτησή μας, το αίτημά μας, αν επισήμως μόνο μου απαντήσουν ότι δεν πρόκειται να μας καλύψουν φέτο αυτή τη θέση. Ο διοικητής του νοσοκομείου Χανίων τονίζει πως αρμοδιότητα για την τοποθέτηση γιατρού στο Φαράγγι έχει το Υπουργείο Άμυνας. Ενώ το μόνο που δύναται να κάνει είναι να οριστεί και δεύτερος γιατρός στην Αγία Ρουμέλη. Εκείνο το οποίο θα προσπαθήσουμε και θα το λύσουμε εμείς είναι ο δεύτερος γιατρός στην Αγία Ρουμέλη. Ήδη είμαστε σε μια επαφή και με τον πρόεδρο εκεί του τοπικού συμβουλίου, τον έχω ενημερώσει. Στην Αγία Ρουμέλη δηλαδή, αλλά και με τον διευθυντή του Κέντρου Υγείας Βάμου, στον οποίο θα ανήκει οργανικά ο γιατρός, ο οποίος τον αναμένουμε μέσα στο πριν το τέλος του Ιούνιου. Αυτό θα σημαίνει ότι θα έχουμε δύο γιατρούς στο αγροτικό γιατρείο στην Αγία Ρουμέλη και θα έχουμε γιατρό πάντα σε εφημερία το Σαββατοκύριακο. Ελπίζουμε με αυτό τον τρόπο να βοηθήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα να περάσει το καλοκαίρι ή η καλοκαιρινή περίοδος που πάντα έχει πάρα πολύ κόσμο. Ο Εθνικός Δρυμός των Λευκών Ωραίων αναμένεται ως το τέλος του καλοκαιριού να υποδεχθεί περισσότερους από 165.000 επισκέπτες. Αν και οι επισκέπτες όμως αυξάνονται, το προσωπικό μειώνεται. Όπως επισημαίνει και ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Πέτρος Λιμπεράκης και σε πρόσφατη επιστολή του προς τους αρμόδιους υπουργούς και τους βουλευτές, είναι κατεπίγουσα η ανάγκη κάλυψης του φαραγγιού με 10 εποχικούς εργαζόμενους. Είμαστε σε μια κατάσταση απελπιστική. Δηλαδή τώρα δουλεύουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε 10 άτομα μέσα στο δρυμό, ενώ θα έπρεπε να είναι 25, και έχουν φτάσει οι άνθρωποι στα όρια των αντοχών τους. Δηλαδή και πραγματικά τι να πούμε, θα κλείσουμε το φαράγγι, δεν ενδιαφέρει κανένα. Δεν έχουμε ένα μέσο να μηνθούμε. Ταυτόχρονα οι ίδιοι άνθρωποι κάνουν και τους φύλακες και τις μεταφορές των σκουπιδιών και τις μεταφορές των ανθρώπων που μπορεί να πάθουν κάτι εκεί μέσα και τις διαδικασίες επισκευής. Δηλαδή είναι εργάτες, φύλακες, νοσοκόμοι, όλα μαζί. Εκτιμάται πως το άμεσο εισόδημα στο κράτος από τη λειτουργία του Δρυμού είναι περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ, συντηρώντας παράλληλα έμεσα μια μεγάλη σειρά δραστηριοτήτων, δηλαδή τουριστικά γραφεία, πούλμαν, βενζινάδικα, ξενοδοχεία, ταβέρνες, ναυτιλιακές εταιρείες, καταστήματα τουριστικών ειδών, καφετέρειες και άλλα. Αγωνιούμε για την πράσινη ανάπτυξη του τόπου μας και για την ανάπτυξη ευρύτερα, και το φαράγγι δεν αντιλαμβανόμαστε ή δεν αντιλαμβάνονται οι αρχές του τόπου ότι εκτός από μια προστατευόμενη φυσική περιοχή είναι και ένας πυλώνας ανάπτυξης. Όταν έρχονται 200.000 επισκέπτες το χρόνο στο φαράγγι της Σαμαριάς, οι οποίοι στηρίζουν μια σειρά δραστηριότητες από ξενοδοχεία, ταβέρνες, βενζινάδικα, τουριστικά πρακτορία, οτιδήποτε, όλο το πλέγμα δραστηριοτήτων, το τουριστικό γύρω από το φαράγγι. Δεν είναι σοβαρή αντιμετώπιση να το βλέπουμε μόνο ως μια προστατευόμενη περιοχή και να λέμε στους φορείς, είτε είναι φορέας διαχείρισης αυτός είτε δασαρχείο, κάντε ό,τι καταλαβαίνετε.